expected Captain Marvel. I just wanted you, not Maude. Higher, further, faster. Higher, further, faster. Σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, κόμικ, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Θα πω γρήγορα στο επεισόδιο και θα σας πω ότι ενώ ξέρω ότι σας έχουμε συνηθίσει να βγάζουμε τέτοιου είδους επεισόδια ακριβώς πριν βγουν οι ταινίες, που αντιστοιχούν δυστυχώς καθυστερήσαμε λίγο, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει και ο σοφός λαός, οπότε σήμερα θα κάνουμε για τη Μόνικα Ράμπο και θα μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα για αυτή την Captain Marvel. Ο λόγος που επέλεξα να κάνω και όχι για την Carol Denver είναι γιατί η ιστορία της μου φάνηκε λίγο πιο ενδιαφέρουσα και όσο αφορά την Καμάλα Καν, ήδη έχουμε κάνει επεισόδιο για εκείνη και μπορείτε να πάτε να το δείτε, αφού πρώτα καθίσατε να σας πω για την πρώτη Captain Marvel. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, την πρώτη γυναίκα Captain Marvel. Θα καταλάβετε τι εννοώ στην πορεία. Φυσικά, πριν μπούμε στο επεισόδιο, να σας θυμίσω ότι μπορείτε να δείξετε πόσο αγαπάτε αυτό το κανάλι πατώντας το κουμπί του like, και αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο, μπορείτε να πατήσετε και το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε ποια είναι η Μόνικα Ράμπο. Η Μόνικα είναι δημιούργημα του Roger Stern και του John Romita Jr. και έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα κόμικ στο τεύχος νούμερο 16 του Amazing Spider-Man Annual τον Αύγουστο του 1982. Η Μόνικα μεγάλωσε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνας από τη Μαρία και τον Frank Ράμπο. Ανακάλυψε ότι έχει δυνάμει σε πολύ μικρή ηλικία, παρόλα αυτά τις καταπίεσε γιατί δεν ήθελε ο κόσμος να νομίζει ότι είναι μεταλλαγμένη. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς η Μόνικα έχει δυνάμεις. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα όντως να είναι μεταλλαγμένη, αλλά αυτό δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής στα κόμικ. Η Μόνικα καταπίεσε τόσο πολύ τις δυνάμεις της που ξέχασε ότι τις είχε, οπότε μεγάλωσε, θα λέγαμε, εν μέρη φυσιολογικά. Γιατί το να καταπιέζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου που να ξεχνάς ότι έχεις υπερφυσικές δυνάμεις, δεν το λες και την πιο φυσική παιδική ηλικία. Η Μόνικα μεγάλωσε, λάτρεψε τη θάλασσα και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει καπετάνιος. Κάπτεν δηλαδή. Αλλά το να γίνεις καπετάνιος και να είσαι ταυτόχρονα και γυναίκα και μαύρη, ήταν κομματάκι λίγο δύσκολο για την εποχή της. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν μακριά, καθώς ο τίτλος που κατήχε ήταν του υποπλοιάρχου. Ούσα λοιπόν υποπλοίαρχος στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, κάποια στιγμή την πλησίασε ένας φίλος του παππού της, ο καθηγητής Αντρέ Λεκλαρέ, και ζήτησε τη βοήθειά της γιατί ένας παλιός βοηθός του, ο Φελίπε Πικάρο, του είχε κλέψει ένα μηχάνημα που είχε φτιάξει, το οποίο αυτό μηχάνημα απορροφάει ενέργεια. Η Μόνικα αποφάσισε να τον βοηθήσει και συμφώνησαν ότι εκείνη θα κάνει τώρα την παρισπασμό και ο καθηγητής Αντρέ θα καταστρέψει το μηχάνημα αν δεν μπορέσει να το πάρει πίσω, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια τέτοια μηχανή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη σε λάθος χέρια. Φεύγουν λοιπόν μαζί και πάνε να βάλουν το σχέδιό του σε εφαρμογή σε ένα πλοίο που βρίσκεται στον κόλπο του Μεξικού. Και ενώ η Μόνικα κατάφερε να κάνει εκεί τα τσαλιμάκια της, δεν κατάφερε ο καθηγητής Λεκλαρέ να περάσει απαρατήρητος και τον έπιασαν. Στριμωγμένη έτσι όπως ήταν, η Μόνικα αναγκάστηκε να καταστρέψει την μηχανή με τα χέρια της. Η ενέργεια που βγήκε από το μηχάνημα ξύπνησε τις δυνάμεις της Μόνικα και την μετέτρεψε σε ενέργεια και την έστειλε από εκεί που ήρθε. Κυριολεκτικά, παιδιά, την έστειλε στη Νέα Ορλεάνη. Η Μόνικα καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί, μπαίνει σε ένα κατάστημα με στολές, παίρνει μια στολή άρων-άρων και ξαναπηγαίνει πίσω στο καράβι που είχαν τη μηχανή για να σώσει τον καθηγητή. Αυτή όλη η διαμάχη φυσικά και δεν περνάει απαρατήρητη από τα μίντια, τα οποία ονομάζουν τη Μόνικα Ράμπο Captain Marvel. Η Μόνικα πλέον ως Captain Marvel αποφασίζει να δει πώς μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις της και έτσι πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Από πού θα τη ζητήσει λοιπόν? Πρέπει να πάει στη Νέα Υόρκη και να βρει τους Fantastic Four για να ζητήσει βοήθεια από το Reed Richards. Πηγαίνοντας όμως στο Baxter Building, ανακαλύπτει ότι ο Reed απουσιάζει, έτσι ο The Thing της προτείνει να πάει να δει τους Avengers. Φτάνοντας στο κτίριο των Avengers, δέχεται μια επίθεση από τον Spider-Man, γιατί για κάποιο λόγο το Spider-Sense του την αναγνωρίζει ως κίνδυνο, και αφού λύνεται μια μικρή παρεξήγηση, η Captain Marvel δέχεται βοήθεια από τον Iron Man και τη Wasp. Με τη Wasp μάλιστα καταλήγουν να γίνονται πολύ καλές φίλες και η ίδια προτείνει ότι η Μόνικα πρέπει να είναι μαζί τους στους Avengers. Η Μόνικα σιγά σιγά αρχίζει να ανακαλύπτει τις δυνάμεις της και μέσα στο κτίριο των Avengers, από τον Jarvis συγκεκριμένα, μαθαίνει και την ιστορία του πρώτου Captain Marvel, του Mar-Vell πρακτικά, ο οποίος ήταν ένας Kree που είχε πεθάνει στον πόλεμο. Δεν θα συζητήσουμε εδώ για την ιστορία του Mar-Vell, αλλά σίγουρα θα τη δούμε σε μελλοντικά επεισόδια. Η Captain Marvel γίνεται και επίσημα
επίσημα μέλος των Avengers, αυτό όμως δεν αρέσει σε όλους. Και συγκεκριμένα υπάρχει μια διαφωνία με τον Star Fox. Ο Star Fox ήταν πολύ καλός φίλος του Marvel, του πρώτου δηλαδή Captain Marvel, και δεν του άρεσε που η Μόνικα χρησιμοποιούσε το όνομα του νεκρού του φίλου. Με τη βοήθεια όμως της Μόνικα κατάφεραν να νικήσουν πάρα πολλούς εχθρούς και έτσι κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και του Star Fox. Την περίοδο εκείνη, επικεφαλής τους Avengers ήταν η Wasp. Λόγω όμως προσωπικών υποχρεώσεων, κάποια στιγμή έπρεπε να αποχωρήσει και πρότεινε τη Μόνικα σαν αντικαταστάτριά της. Οι Avengers το δέχτηκαν και έτσι η Captain Marvel έγινε η επικεφαλής των Avengers για εκείνη την περίοδο. Αυτό όμως προφανώς και δεν πέρασε απαρατήρητο από τους εχθρούς των Avenger και συγκεκριμένα ο Dr. Druid το βρήκε ως ευκαιρία για να τους επιτεθεί και να πάρει εξουσία. Οι επιθέσεις που έκανε ο Dr. Druid στους Avengers είχαν ως αποτέλεσμα η Μαρίνα, η γυναίκα του Νάμουρ, να χάσει τον έλεγχο των δυνάμεών της. Για να τη σταματήσουν, η Captain Marvel αναγκάστηκε να μετατραπεί σε κεραυνό για να μπορέσει να ενισχύσει μία επίθεση που θα έκανε ο Thor στον ωκεανό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Captain Marvel να εξαφανιστεί για λίγο καιρό στη θάλασσα. Οι Avengers όμως εν τέλει κατάφεραν να τη βρουν, αλλά αυτό που δεν περίμεναν είναι ότι η Captain Marvel είχε χάσει όλες τις δυνάμεις. Χωρίς τις δυνάμεις της πια, επέστρεψε πίσω στην παλιά της καριέρα και επιτέλους έγινε καπετάνιος. Captain δηλαδή, και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η θέση μάλλον δεν την αφήνει. Κάποια στιγμή, όπως ήταν με το καράβι της κοντά στην Καραϊβική, της επιτέθηκαν οι πειρατές της Καραϊβικής. Όχι ο Jack Sparrow και η παρέα του, αλλά κάποιοι πειρατές που ήταν στην Καραϊβική. Κάτω λοιπόν από την πίεση και τον πανικό που της δημιούργησε αυτή η επίθεση, η Μόνικα ξαναβρήκε τις δυνάμεις της. Αφού πήρε τις δυνάμεις της και επέστρεψε πίσω στα καθήκοντά της ως Captain Marvel, γνώρισε το γιο του παλιού Captain Marvel, του Marvel όπως είπαμε, τον Jennis Vell. Ο Jennis Vell αποφάσισε να υιοθετήσει το όνομα του πατέρα του και να ονομάζεται αυτός Captain Marvel και η Μόνικα, σε ένδειξη σεβασμού, αποφάσισε να του αφήσει το όνομα και εκείνη να αλλάξει το όνομά της σε Φώτον. Δεν κράτησε όμως πολύ καιρό αυτό το όνομα, γιατί ο Jennis Vell αποφάσισε να αλλάξει πάλι όνομα και το νέο του όνομα να είναι Φώτον. Και η Μόνικα είπε εντάξει. Και πήρε το υπερηρωικό όνομα Pulsar για λίγο καιρό. Μπορώ να πω ότι είναι λίγο κομματάκι και εκνευριστικός ο κύριος Jennis Vell. Δεν είναι όμως η τελευταία φορά που η Μόνικα θα αλλάξει το όνομά της. Κάποια στιγμή συμμετείχε σε μια ομάδα η οποία ονομάζονταν Next Wave. Φεύγοντας από την ομάδα, η Μόνικα ήθελε να κάνει ένα rebranding λίγο στο όνομά της, οπότε αποφάσισε να ξαναλλάξει το όνομά της και να ονομάζεται πλέον Spectrum. Και παρόλα αυτά, όσο περίεργο και αν σας ακουστεί, μην ξεχνάτε, μιλάμε για κόμικ. Η Μόνικα αυτή τη στιγμή έχει ξαναγυρίσει πίσω σε ένα παλιό της όνομα και αποκαλείται Φώτον. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι περνάει κάποιες μικροκρίσεις ταυτότητας, αλλά πολλά μπορούμε να συγχωρέσουμε στα κόμικ. Και αφού μάθαμε κάποια πράγματα για τη Μόνικα Ράμπου, να πούμε και δύο πράγματα για τις δυνάμεις της. Η Μόνικα κατά βάση μπορεί να ελέγχει την ενέργεια. Οποιαδήποτε είδους ενέργεια, είτε είναι του φωτός, είτε τα έντερα διοκύματα, είτε είναι ακτινοβολίες, όλα αυτά μπορεί να τα ελέγχει. Και όχι μόνο να τα ελέγχει, μπορεί και να τα απορροφά. Φυσικά δεν λείπουν τα κλασικά, ότι είναι πάρα πολύ ικανή στη μάχη, έχει μια υπεράνθρωπη ταχύτητα και αντοχή. Επίσης μπορεί η ίδια να μετατραπεί σε ενέργεια, κάτι που την καθιστά πολλές φορές αόρατη. Αυτά ήταν λοιπόν κάποια πράγματα για τη Μόνικα Ράμπο. Τη στιγμή που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο, να σας πω ότι δεν έχω δει ακόμα το Marvels και δεν έχω ιδέα πώς έχουν χειριστεί αυτόν τον χαρακτήρα. Εσείς θα πάτε να δείτε το Marvels ή μήπως ήδη το έχετε δει? Αν το έχετε δει, φυσικά στα σχόλια παρακαλώ πολύ να μην υπάρχουν spoilers. Και φυσικά, αν θέλετε να δείτε κάποιον άλλο περίρωα στα μελλοντικά, ποιος είναι, μπορείτε να μας το γράψετε από κάτω. Θα θέλατε π.χ. να κάνουμε και ένα βίντεο για την Captain Marvel του MCU ή όπως σας ανέφερα στο επεισόδιο για τον Original Captain Marvel. Και φυσικά, όπως πάντα, αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, μπορείτε να το δείξετε με το κουμπί του like. Και αν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι για τα νέα μας βίντεο, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι. Μην ξεχάσετε ότι αν δεν χορταίνετε γκικάρισμα, μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media εκτός από το X. Και πριν κλείσω, πρέπει να ευχαριστήσω τους υπερήρωες αυτού του καναλιού που μας βοηθάνε λίγο παραπάνω κάθε μήνα μέσω του Patreon. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τον Αστέριο Μέρκο, τον Παναγιώτη Γιώργο και τον Κωνσταντίνο Καραπουλάκη. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος. Ήμουν η Ελίνα και μέχρι την επόμενη φορά.